Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα μιλήσουμε με έναν από τους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα, στην διοίκηση της ΚΑΕ, και έχουμε αρκετά θέματα να θίξουμε μετά από αρκετό καιρό, με τον κύριο Χρήστο Καραμπέρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους τρεις σας. Είστε καλά? Αγροατήριο. Δόξα τω Θεώ. Τι σκεφτήκατε αφού έχασε τη Βολή Βασιλιάδης, η πρώτη σκέψη, ή στο τέλος του αγώνα? Πάλι αυτό, πώς απαντήσετε τον εαυτό σας? Κοιτάξτε, να δείτε, κύριε Σαββατζόγλου, στο μπάσκετ τουλάχιστον εμείς οι παλιοί, προφανώς και εσείς που παρακολουθήσατε πολλά χρόνια το μπάσκετ, έχουμε δει να χάνονται τίτλοι είτε σε πρωταθλήματα είτε σε ευρωπαϊκά κύπελα, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, είτε με λάθος πάσες. Ναι, αυτό είναι το κακό. Κυρίως, γι' αυτό λέω, για εμάς λέω, ναι. Ήταν στο τελευταίο, είτε από λάθος πάσα, είτε από κάποιο στημένο σφύριγμα, τα είχαμε δει όλα, δηλαδή τελευταία δευτερόλεπτα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο έχει σπάσει η βολή μας. Απ' την άλλη όμως, μια τέτοια ήττα ή κάθε φορά μια τέτοια ήττα όταν έχεις, καταλαβαίνεις ότι λίγο σε πονάει. Κέρδισε όμως και πολλά πράγματα χθες ο ΠΑΟΚ. Έτσι δηλαδή, νομίζω ότι έπεισε τους ίδιους τους εαυτούς τους, τον κόσμο, ότι έχουν πολλές μεγαλύτερες δυνατότητες. Πιο πολύ έπεισε τον κόσμο, θα έλεγα, και αυτούς που παρακολούθησαν το παιχνίδι από την τηλεόραση, παρά εμάς τους ίδιους και τους ίδιους τους παίχτες, γιατί τις δυνατότητες της ομάδας εμείς τις ξέρουμε. Είτε αυτοί που ασχολούνται με το αγωνιστικό, είτε στο διοικητικό. Η ομάδα δεν είναι για εκεί που είναι, έχει πολλές δυνατότητες. Θα έλεγα πιο πολύ είναι το ψυχολογικό και πιο πολύ είναι ότι θέλουμε και λίγο χρόνο παραπάνω. Επίσης, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μας λείπει και ένας σεντερφόρ, ένα βαρύ σεντερφόρ. Ναι. Που κατά κάποιο τρόπο πιστεύω τώρα ότι έχουμε καλυπτεί από τον Σόφο. Θα σας το θέσω όπως ακριβώς το σκέφτομαι, γιατί έχω άνεση μαζί σας. Έχουμε όλοι στη Θεσσαλονίκη και όλοι σε όλη την Ελλάδα αποθεώσει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τον προπονητή, όλο το team που ασχολείται και με το αγωνιστικό, για το πώς κατάφεραν τόσα χρόνια με λίγα μέσα να έχουν τόσο καλό αποτέλεσμα και να κερδίζουν ομάδες με πιο υψηλά μπάτζετ, να επικρατούν στο τέλος βαθμολογίας με έναν τρόπο πραγματικά άξιο θαυμασμού. Φέτος υπάρχει περίπτωση να έγινε κάποιο λάθος στη χημεία, την αρχική χημεία της ομάδας? Θα σας το πω εγώ διαφορετικά και ξέρετε ότι δεν κρύβομαι πίσω από κάτι από τα λόγια μου. Θα σας πω το εξής, ότι τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, πέρα ότι σαν τρίτη ομάδα ήμασταν, θα έλεγα, μαζί με τον Άρη και το Ρέθιον, οι μοναδικές ομάδες που υπήρχαν, αλλά και ο Άρης δεν είχε τα χρήματα, όπως δεν υπήρχε και ΑΕΚ να έχει τα χρήματα. Καταλαβαίνετε ότι εμείς ήμασταν σαν αυτή η ομάδα που βρίσκαμε σαν τρίτη τις επιλογές μετά τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού. Δηλαδή οι παίχτες προτιμούσαν να έρχονται σε εμάς παρά να πάνε σε κάποια άλλη ομάδα. Τώρα, από τη στιγμή που οικονομικά μπήκε και ο Άρης και η ΑΕΚ δυνατά, καταλαβαίνετε ότι εμείς είμαστε η πέμπτη ομάδα, ίσως και η έκτη ομάδα που προτιμάνε οι παίχτες να έρθουν. Ένα βασικό είναι αυτό. Το άλλο βασικό. Έχετε πάντα έναν τρόπο να τους πείθετε. Να σας πούμε. Με λιγότερα λεφτά να έρχονται. Καλά, δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια μάγοι. Ναι. Αυτό δεν γίνονται αυτά. Στο μπάσκετ παίζει, όπου γενικά στον αθλητισμό, αλλά στο μπάσκετ παίζει βασικό ρόλο το οικονομικό. Εμείς προτιμήσαμε και φέτος, πολύ σωστά κάτι την άποψη μου κάναμε, να προστατεύσουμε το σωματείο παρά να κάνουμε μια ομάδα που μπορεί να βγει μέχρι τρίτη. Γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα καμιά ομάδα δεν μπορεί να μπει μέσα στο να κοντράει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα ποιος νομίζει ότι μπορεί να τους πάρει το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, ίσως είναι αυτοτοπία. Αλλά για μένα αυτή τη στιγμή αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Δεν μας βγήκαν οι επιλογές. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε αρκετούς Αμερικάνους και στείλαμε και πολλές προσφορές. Δεν κάνει ούτε μία περίπτωση. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε τον Ντόζιερ που είχαμε κλείσει και μας πούλησε τελευταία στιγμή και δίθεν θα μείνει στα αραβικά Εμιράτα και πήγε στη Λεμάν τελικά. Είχαμε έναν Αμερικάνο που είχαμε κλείσει, ένα πολύ καλό Αμερικάνο, 2-13. Αυτά φυσικά δεν έχουν βγει παρά έξω. Και τελευταία στιγμή αποφάσισε να μείνει στο NBA. Υπάρχουν δηλαδή παίχτες που είχαμε έτοιμους. Είχαμε στείλει 5 προτάσεις, ειλικρινά σας λέω, με Αμερικάνους, περιμέναν απάντηση και δεν κάθισε καμία. Ήταν και συγκυρία. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή αυτό ήταν που δεν έγινε και αυτό που θέλαμε στο θέμα του Center Four. Από εκεί και πέρα προστατέψαμε την ομάδα με ένα ψηλό του στυλ του Μπαλόμπα, με ένα πολύ καλό παιδί, αλλά με μέτριον δυνατοτήτων. Και έφτασε η στιγμή που βρήκαμε τη λύση τώρα με τον Center Four και πιστεύω ότι υπάρχει μια περίπτωση να είμαστε, αν
βρούμε και κάποια χρήματα που μας λείπουν, να έχουμε άλλη μια προσθήκη. Που δεν είναι ακόμα σίγουρο φυσικά, αλλά προσπαθούμε. Εσύ είστε φανατικός υπέρ αυτής της προσθήκης, να υποθέσω. Το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κόλκα, ότι θέλουμε ένα ακόμα παίχτη. Είμαι φανατικός ή το όχι, θέλουμε ακόμα ένα παίχτη να γεμίσει το ρόστερ, γιατί τουλάχιστον η ομάδα πρέπει να, αν όχι να παλέψει για να μπει στην τετράδα, να είναι κάπου εκεί ψηλά. Τώρα τα βλέπετε όλα και τα ζείτε ως παράγοντας. Θα σας βάλω για λίγο στη θέση του φιλάθλου που εύκολα έρχεστε. Κανά πάσα ώρα και στιγμή. Αν ακούγατε ως φιλάθλος του ΠΑΟΚ ότι έρχεται ένας αθλητής, ως Κοτσιανίτης, εντάξει, σπουδαίος αθλητής, πολύ αγαπητός, πολύ ταλαντούχος, και υπογράφει στον ΠΑΟΚ για ένα δίμηνο με έναν όρο να μπορεί να φύγει, πώς θα αισθανόσασταν, πώς θα το βλέπατε αυτό? Βασικά πρώτα δεν υπάρχει όρος. Και το επίσης θα έλεγα πιο σοβαρό. Μπορεί να φύγει το Δεκέμβριο. Αν βρει ομάδα. Μισόλεπτο. Ναι. Επειδή εγώ δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο και ούτε έχω μπει στις υπογραφές του συμβολέων και ούτε ξέρω τι έχουν υπογραφεί. Αυτά που έχω μιλήσει με τον πρόεδρο και επειδή τον εκτιμώ και το σέβομαι ότι λέει την αλήθεια, δεν υπάρχουν μέσα όροι. Υπάρχει διάθεση. Υπάρχει πώς θα δει το θέμα το κλίμα ο παίχτης. Υπάρχει ότι εντάξει, τώρα αν η αλήθεια είναι άνθρωπο, είναι μια προσφορά από κάποια ομάδα Ευρωλίγκας που λέγεται Μακάμπι ή Μπαρτσελόνα, υπάρχει αθλητής που δεν θέλει να μην πάει, κύριε Τσομπατζόγλου. Πέρυσι ο Μπρέμερ σας άφησε 2-3 μέρες πριν από μεγάλα παιχνίδια και στήχησε πολύ αυτή την ομάδα. Κοιτάξτε, αυτό είναι αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην ομάδα. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση υπάρχει, γιατί σας είπα, λείπει το οικονομικό. Αν είχαμε τα χρήματα, δεν θα φύγει κανένας Μπρέμερ, δεν θα φύγει κανένας, μη λέω ονόματα, Καραμπέρ, τέλος πάντων, δεν θα φύγει κανένας. Αν μου δώσετε εμένα την διοίκηση τα χρήματα, θα σκάμε, πιστεύω, σε χρονοδικό ομάδα. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει θέληση και δεν είναι δύσκολο να γίνει μια ομάδα, αλλά φτάνει να έχει το οικονομικό. Εμείς προτιμήσαμε με αυτά τα χρήματα που έχουμε και με αυτά που μας βοηθάει ο κ. Σαββίδης να προστατεύσουμε το σωματείο. Για μας θέλουμε να υπάρχει η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ. Σας το έχω ξαναπεί αυτό, ότι για μένα τουλάχιστον, σαν φίλος του ΠΑΟΚ, δεν αρμόζει το σωματείο να πέσει στη γάμα κατηγορία για να γλιτώσει τα χρέη. Ούτε καν περνάει το μυαλό μου. Mm-hmm. Καλύτερα να βγούμε μια χρονιά 8η, 9η, 5η, 4η και να το παλέψουμε, παρά το σωματείο δηλαδή να έχει τέτοια προβλήματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω το σωματείο των 2 ευρωπαϊκών τίτλων να πέσει κατηγορία για να γλιτώσει τα χρέη. Όχι, σε καμία περίπτωση, γιατί εδώ φτάσαμε σχεδόν στο μηδέν. Με υπομονή μεγάλη. Φυσικά και με τη συμπαράσταση του κόσμου που μας αγαπάει. Είτε αυτοί που έρχονται ή αυτοί που δεν μπορούν να έρθουν, το βλέπουμε το μάτι από την τηλεόραση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ερωτήσεων, απορειών, θέλετε θέμα οικονομικό. Στη θέση των φιλάθλων έρχεστε βεβαίως, που θέλουν το κάτι παραπάνω, που θέλουν ίσως κάποια υπέρβαση, που αναρωτιούνται γιατί επιλέχθηκε ο Μπάλαμπαν, που αναρωτιούνται γιατί δεν πήρε Αμερικανό φέτος ο ΠΑΟΚ. Τι τους απαντάτε αλήθεια, δηλαδή, τώρα μιλάτε στο ραδιόφωνο, σε φιλάθλους που είναι κοντά σας, στο γήπεδο αυτά, τι τους λέτε? Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου, αν θέλετε, την έχετε, αν θέλετε όχι. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ να φτιάχνεται από το 1981-82 και μετά, όταν ήρθε και ο Παναγιώτης ο Φασούλας στην ομάδα και άρχισε με τον Ροδόπουλο σιγά σιγά να φτιάχνει, μετά μπήκε ο Νίκος ο Βεζιρτής. Αν θυμάστε, από το 84 που πήραμε ένα κύπελο και μετά που ήρθε ο Νίκος ο Βεζιρτής, μέχρι το 91 που πήραμε το πρωτάθλημα, κάθε χρόνο, ενώ τρώγαμε ξύλο, έτσι να το πω λαϊκά, δηλαδή το παλεύαμε, το λέγαμε τον Βεζιρτή, Νίκο, προχώρα, είμαστε μαζί σου. Και δεν παίρναμε κάτι, αλλά βλέπαμε ότι υπάρχει θέληση από τους παράγοντες και ειδικά από τον Νίκο τον Βεζιρτή να γίνει ομάδα μεγάλη. Και όπως κάποια στιγμή ήμασταν όλοι τόσο ενωμένοι και μια μπουνιά που η ομάδα πέτυχε και αυτό σημαίνει να παίρνει και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Λοιπόν, αλλά κάναμε υπομονή 5 και 6 χρόνια. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, κύριε Βατζόγλου, επειδή εγώ είμαι 51 χρόνια. Επιμονή. Επιμονή και υπομονή. Ναι, ναι. Ναι, επειδή λοιπόν εγώ είμαι 50 χρόνων περίπου και τα έχω ζήσει όλα αυτά στο ΠΑΟΚ, στο μπασκετικό ΠΑΟΚ, δεν μπορώ δηλαδή να πω τον φίλαθλο, κοίταξε να δεις, δεν θα ζητάς πολλά. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και είστε περήφανοι που αντέχατε έστω και δεύτερη. Είχατε... και δεύτερη και τρίτη και με παλιάρι. Αλλά εκεί είμαστε, γιατί ο λαός του ΠΑΟΚ έχει μάθει να κάνει υπομονή. Αλλά το μπασκετ κάποια στιγμή, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα πρωταγωνιστήσει πάλι. Είμαι σίγουρος, για την ομάδα του ΠΑΟΚ μιλάω, έτσι. Ναι. Σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει και είμαι πολύ σίγουρος σε αυτό. Απλώς είναι αυτή η συγκεκριμένη, θα έλεγα, στιγμή για τα τελευταία 2-3 χρόνια που ναι, οι προηγούμενες χρονιές μας βγήκανε καλά, η φετινή δεν ξεκίνησε καλά. Θα δούμε όμως πού θα καταλήξει.
Ναι, βεβαίως. Τώρα, με αφορμή αυτό και επειδή θα γίνει και μια γενική συνέλευση, η περιπέτεια με το άρθρο 44 και όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τελειώνει, κλείνει, υπάρχει ένα τέλος. Στα παλιά έξοδα. Με το 99. Παλιά, ναι, το άρθρο 99 είναι το 44. Μπέδευσε τις ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν παίρνουμε σε πολλά άρθρα. Ναι, συγγνώμη. Πιστεύω ο κύριος Κόμπια θα ξέρει καλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, το 99 θα σας πω το εξής. Ουσιαστικά έχει τελειώσει. Ναι. Δηλαδή δεν χρωστάμε πια σε κανέναν. Mm. Είναι όλοι πληρωμένοι, είτε έχουν χωρηθεί από διαφημίσεις, τηλεοπτικά κτλ. Είτε μένουν μόνο οι μέτοχοι, που και αυτοί είναι στο 99, που είχαν βοηθήσει όλη την κατάσταση για να πούμε στο 99, που αυτή βάση νόμου τώρα, γι' αυτό γίνεται η Γενική Συνέλευση, αφού πάμε σε αυτό το θέμα, γι' αυτό μπαίνω στη διαδικασία, να μετοχοποιήσουν και αυτοί τα χρέη ή να τα χαρίσουν όποιος θέλει ή όποιος θέλει να τα ζητήσει, δεν ξέρω, υπάρχει και τρίτη λύση, και να τελειώσουμε και με αυτό το θέμα. Ουσιαστικά το 99 τελείωσε για μας. Οι δόσεις που είχαμε κάνει στην εφορία το 2007, χωρίς να σας λέω νούμερα, δεν θέλω να πω σε νούμερα, τελείωσε. Δηλαδή έχουν μείνει περίπου 20 δόσεις από τις 120 που χρωστούσαμε. Δηλαδή μας έμεινε ένας χρόνος καιρό για τα χρέη μας. Και είμαστε σε ένα τόσο πολύ καλό δρόμο που δεν υπάρχει περίπτωση, όχι από μένα, αλλά αν μιλήσετε με τον πρόεδρο, με τον Πάνε, ξέρετε τη φιλοσοφία του, θέλω να πω ότι δεν βάζει παραπάνω από το αγωνιστικό, το οικονομικό, που είναι να τελειώσει το σωματείο καθαρά και να προχωρήσει. Δηλαδή του χρόνου είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεκινήσει σεζόν και ο ΠΑΟΚ θα ασχολείται μόνο με το σήμερα και όχι με το χθες οικονομικά. Αυτό είναι αυτή είναι η βασική μας, το βασικό μας θέμα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λέτε συνέχεια, να το εμπεδώσουν όλοι ότι τελείωσε, τελειώνει. Με τη μεγάλη βοήθεια του Ιβάν Σαββίδη, καταλαβαίνουμε, έτσι. Πρώτα σας πω για τον κύριο Σαββίδη, θα ήθελα να σας πω ότι εδώ πρέπει να δούμε και το θέμα του κόσμου, ότι ο κόσμος το έχει συνειδητοποιήσει και το βλέπει. Και τουλάχιστον αυτοί που έρχονται στο γήπεδο. Και δεν ξέρω, εδώ θα πεις ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είδατε κάτι άσχημο μέσα στο γήπεδο? Νιώσατε ότι πέφτει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ, ας πούμε, Ρέθυμνο? Δηλαδή δεν μιλάω από το θέμα της ατμόσφαιρας, μιλάω ότι δεν γίνανε παρατράγουδα, καταλάβατε. Θέλω να πω δηλαδή ότι και ο κόσμος το νιώθει, την αγαπάει την ομάδα, τη συμπαραστέκεται. Αυτοί που έρχονται ζουν και αναπνέουν κοντά στην ομάδα, και όσο μπορούμε και εμείς προσπαθούμε να τους ενημερώσουμε για τα θέματα. Δεν είναι, ο ΠΑΟΚ είναι οικογένεια και με τους φιλάθλους μαζί. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό και με τη διοίκηση. Τους έχουμε μια αγκαλιά όλοι μαζί, όσοι έρχονται και μας βοηθάνε. Θέλω να πω δηλαδή ότι και ο κόσμος νιώθει ότι αυτή η ομάδα προσπαθεί, και αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί κοντά νιώθουν και αγαπάνε την ομάδα, σαν να αγαπάνε και αυτοί που είναι έξω στην κερκίδα. Σε κάθε ευκαιρία... Σίγουρα έχουν γίνει πολλά λάθη, κύριε Σβαζόγλου, αυτό δεν γίνεται. Όποιος δουλεύει κάνει λάθη, δεν γίνεται να μην το πετύχει. Σε κάθε ευκαιρία, όποτε μιλάτε όλοι στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, λέτε πάντα πολλά καλά λόγια για τον Ιβάν Σαββίδη. Παρά το ότι φάνηκε να μην υλοποιεί μια άτυπη υπόσχεση, να το πω, μια δέσμευση ότι θα αναλάβει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό είχαμε όλοι καταλάβει το καλοκαίρι. Ναι. Ίσως το περάσαμε ή εμείς οι συνάδελφοί σας για το λάθος στο επιφημερίδι. Κοιτάξτε να δείτε ότι παρ' όλα αυτά εσείς πάντα όλοι, από τον πρόεδρο μέχρι τον οποιοδήποτε, όλοι αναφέρεστε κολαγευτικά, δηλαδή τον ευχαριστείτε από τα βάθη της ψυχής σας. Να πούμε πρώτο θέμα ότι δεν υπήρχε ποτέ υπόσχεση ότι θα αναλάβει ο κ. Σαββίδης. Αυτά δεν ξέρω πώς βγήκανε, ίσως και εμείς να δώσαμε λάθος μήνυμα στον κόσμο. Και το ρίχνω το βάρος μόνο σε εμάς τη διοίκηση. Ναι. Απ' την άλλη, αυτό έλειπε να μην λέμε καθημερινά τον κύριο Σαββίδη, ευχαριστούμε για αυτά που έχει προσφέρει στην ομάδα και για αυτά που μας προσφέρει κάθε μήνα όταν χρειάζεται κάτι. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο, και μην ξεχνάτε, φέτος. Θα σας απαντήσω. Μην ξεχνάτε, κύριε Τζουβατζόγλου, ότι εγώ ήμουν από αυτός πριν από 1,5-2 χρόνια που κάναμε μια συνέντευξη στο δικό σας ραδιόφωνο. Mm. Και μου είχατε πει ποια διέστηση έχετε για τον κύριο Σαββίδη και σας είπα ότι θα αναλάβει, θα πληρώσει τα χρέη. Ναι. Δεν τον ξέρω, δεν έχω μίλησει ποτέ προσωπικά ούτε με τον ίδιο ούτε με κανένα, αλλά τον άνθρωπο τον καταλαβαίνω και τον νιώθω. Mm. Και είδατε ότι βγήκαμε όλοι αληθινοί. Α, για τα χρέη της πάει. Ναι. Α, για τα χρέη της πάει και έσωσε το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τώρα στο θέμα του μπάσκετ μου είπατε αν πληρώνει φέτος, το με ρωτήσατε. Ναι, αν και φέτος βοηθάει κάθε μήνα όπως λέτε. Όπως, κάθε μήνα βοηθάει και παραπάνω, θα έλεγα. Γι' αυτό να είστε σίγουρος ότι δεν υπάρχει μέρα που να έχουμε πάρει τον κύριο Σαββίδη ή τους συνεργάτες του, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε κατευθείαν τον κύριο Σαββίδη, ή τους συνεργάτες του και να μας πει όχι. Να το λέμε και αυτό. Αληθεύει ότι έχει φτάσει κοντά στο 1,000,000 εισφορά του στην Ελλάδα.
Ναι, αν και δεν σας είπα και πάλι δεν μου άρεσε τα νούμερα και πιστεύω και ο ίδιος θέλει να τα λένε. Δεν είναι από τους ανθρώπους που θέλουν να ακούγονται, αλλά έχει φτάσει στο εκατομμύριο. Ναι. Έχει, αυτός είναι ο μεγαλύτερος, θα έλεγα, παράγοντα σαν που έχει δανείς στο σωματείο. Γιατί μετά από εκεί πέρα, χωρίς να έχει τίποτα στα γέννη του, έτσι. Γιατί οι υπόλοιποι, ξέρετε, έχει καρτέλα ο ένας, καρτέλα ο άλλος, θα τα μετεχοποιήσουν. Μπορεί και αυτός κάποια στιγμή, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα πει το μπάσκετ, τα λεφτά που έχω βάλει τώρα τα χαρίζω και τελειώνω. Είμαι και σε αυτό σίγουρος ότι θα γίνει. Χωρίς να μπαίνω στην τσέπη του. Ναι, ναι. Απλώς τον έχω τόσο μεγάλη εκτίμηση και το βλέπω στο πρώτο. Το βλέπω, δεν το ξέρω. Ειλικρινά, ούτε έχω χαιρετήσει, ούτε ξέρω έναν άνθρωπο από τους συνεργάτες του. Ούτε τον κύριο Φωτιάδη, ούτε τον κύριο Κοτζάρη, ούτε τον κύριο Άρθρο. Μόνο μια χειρέψη έχω κάνει τον κύριο Άρθρο. Mm-hmm. Αλλά σας το βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος με την οικογένειά του μπήκε για να μεγαλουργήσει όλο τον ΠΑΟΚ. Με πρώτο το ποδόσφαιρο φυσικά που το αγαπάει πολύ. Όχι, τώρα καταλαβαίνουμε όπως μας το λέτε ότι ακόμα και φέτος οποτεδήποτε έχει κάτι ζητήσει η ΚΑΕ και ανταποκρίνεται, είναι σωστό και αυτό να λέγεται για να καταλαβαίνουμε και τι συμβαίνει. Ναι, μα δεν μπορούμε να λέμε ψέματα σε έναν άνθρωπο που προσπαθεί να σου βάλει το σωματείο. Η συμφωνία με τον Σχορτσιανίτη αποτελεί υπέρβαση οικονομικά για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ή είναι μια αγωνιστική ανάγκη, έπρεπε να γίνει και έγινε? Είναι κάτι που δεν το ξέρω, ειλικρινά δεν το ξέρω και ξέρετε δεν φοβάμαι να απαντήσω, ναι. Δεν το ξέρω το οικονομικό, δεν έχω μιλήσει και να σας πω και το άλλο, δεν έχω μπερδευτεί τουλάχιστον εγώ στις μεταγραφές καθόλου. Αυτοί που κάναν το αγωνιστικό πέρυσι, πρόπερσι και το προηγούμενο χρόνο, ήδη κάνα φέτος και το φετινό, οπότε μόνο με τους ίδιους μπορεί να μιλήσετε. Δεν τα ξέρω. Τα θέματα και δεν ότι δεν μπορεί θέλω να αλλάξει να πολύ η εικόνα της ομάδας του ΠΑΟΚ με τον. Νομίζω πρόκειται να παίχτη Ευρωλίγκα, σαν να παίχτη κλάσης, έτσι δεν. Είναι ένα παιδί που έτσι, έχει, τον ξέρω από 16 και αυτά χρόνια όταν είχε έρθει τότε από τον Ηρακλή. Η αλήθεια είναι τότε με τον κύριο Μπατατούδη κάποια στιγμή ήταν να έρθει να συζητήσουμε και μαζί να τον πάρουμε. Η πρώτη δηλαδή επαφή τότε ήταν, τελικά κατέληξε στον Ηρακλή. Ναι. Είχε έρθει από τον Ηρακλή Καβάλας. Και μετά έκανε αυτή τη συνδρομή που έχει. Πρόκειται να παίχτη που θα έλεγα ότι θα μας βοηθήσει. Τουλάχιστον πρώτη φορά φαίνεται ότι θα μας βοηθήσει. Μάλιστα. Έχει πολλές καλές σχέσεις με τα παιδιά και ιδιαίτερα με τον Κωστό Βασιλιάδη. Νομίζω ότι θα είναι και μια παρέα πάλι εκεί μέσα. Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Θα τα καταφέρουμε. Λίγο χρόνο θέλει, κύριε Βαζόπουλο. Ναι, τελευταία ερώτηση γι' αυτό ακριβώς. Γιατί φέτος πραγματικά η χρονιά ξεκίνησε δύσκολα από πλευράς αποτελεσμάτων. Έχει είτε στο ΠΑΟ και στο πρωτάθλημα 4 και στην Ευρώπη όπως τους βλέπετε. Και εντός ομάδας, αλλά και εσείς ακόμα που είστε στον περίγυρο, σας παίρνει από κάτω, τους παίρνει από κάτω ή πεισμώνουν, επειδή μαζεύτηκαν αρκετές ήττες? Κοιτάξτε, με την χθες ήταν, αν γινόταν η νίκη, ήταν μια νίκη ψυχολογίας. Τώρα έγινε μια ήττα που πάλι είναι μια ήττα ψυχολογίας. Καταλαβαίνετε ότι όσο και να είναι και αυτοί οι αθλητές, θέλουν μια νίκη για να μπορέσουν να ανεβούν. Σίγουρα τα παιδιά το σκέφτονται, αλλά απ' την άλλη. Το πρωτάθλημα είναι τόσο μεγάλο, έχουμε τόσα μάτς και μην ξεχνάτε ότι η διαφορά μας με πέρυσι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, είναι η ήττα της Κηφισιάς. Και η νίκη φυσικά, είχαμε κάνει νίκη με την ΑΕΚ, αλλά τώρα αλλάξαν τα πράγματα, εντάξει, είχαμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα, πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και συνεχίζεται. Δεν μπορούν να γίνουν ακόμα συγκρίσεις. Θα έλεγα πρέπει να περάσει ο πρώτος γύρος και μετά και σιγά σιγά να δούμε τι έχει γίνει. Δηλαδή, αν δείτε άλλες ομάδες, το πρόγραμμά τους θα πείτε. Ήταν τυχαίρε. Είχαμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Δεν πειράζει. Εντάξει, εμάς τον ΠΑΟΚ και κύριε Σουβατζόπουλο με μάτσε τα δύσκολα. Ποτέ τα εύκολα δεν μας άρεσαν και τα δύσκολα πετύχαμε. Ναι, μια χαρά δεν καλύπτει, είναι γνωστό. Πάντως εδώ ο συνάδελφος Σταύρος Κόρκας λέει ότι αφού έχασε πέναλτι ο Μπερμπάτοφ στο 90 και αφού έχασε βολή ο Βασιλιάδης, μάλλον δεν έχει υπάρχει κάτι άλλο να μας εκπλήξει φέτος. Ας δούμε, έχουμε ακόμα. Δεν ξέρετε ποτέ, ειδικά στο μπάσκετ. Που θεωρώ ότι είναι τόσο άθλημα, δηλαδή αυτό που έγινε χθες είναι καταπληκτικό. Φοβερό μάτι. Γίνεται συνέχεια εσβάρος είναι το πρόβλημα. Εντάξει, και πέρυσι μην ξεχνάτε, είχαμε πάρει κάποια παιχνίδια στον Πόντο στο τελευταίο σουτ. Χάσαμε φυσικά και τον ημιτελικό του Παναθηναϊκού στον Πόντο. Το μπάσκετ έτσι είναι δυστυχώς. Έτσι είναι και ευτυχώς γιατί σε ανεβάζει την αδρεναλίνη, σ' αρέσει να το βλέπεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπομονή θέλει και από εμάς. Και πιο πολλή δουλειά και από εμάς και από τα παιδιά στο αγωνιστικό, αλλά και από τους φιλάθλους μας να είναι κοντά στην ομάδα. Κάποια στιγμή θα δικαιωθούν όλοι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη ζήτηση. Καλή καλά. Συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.